Όμως τώρα ήρθε η ώρα για την τελευταία για σήμερα επίκαιρη ερώτηση που ανήκει στο βουλευτή Κυρκής της Νέας Δημοκρατίας κύριο Γεωργίου Γεωργαντά σχετικά με τον περιορισμό προσλήψεων σε όλους τους φορείς και τα νομικά πρόσωπα της κεντρικής διοίκησης. Κύριε Γεωργαντά, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στην περίοδο της κρίσης πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Πρώτα, και... κύριε Γεωργαντά, που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, να κάνω γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής. 33 μαθήτρες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από την Ελληνογαλλική Σχολή της Αγίας Παρασκευής. Τους καλωσορίζουμε. Η Βουλή καλωσορίζει. Κύριε Γεωργαντά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη πάλι. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, στην περίοδο της κρίσης πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα, ο κόσμος απαιτεί να υπάρχει μια διαφάνεια και μια αξιοκρατία σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις στο δημόσιο. Το απαιτούν οι άνεργοι πτυχιούχοι, το απαιτεί ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος με το ειστέρημά του πληρώνει την αναγκαία δημοσιονομική δαπάνη. Σε μια ερώτηση την οποία έκανα το Φεβρουάριο, συνέταξα εγώ και την συνυπέγραψαν 43 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ζητούσα να έχω μια εικόνα συνολική περί των προσλήψεων και των αποχωρήσεων για τα 2 τελευταία έτη και για τον προγραμματισμό των επομένων ετών. Θέλω να πιστεύω, όχι θελημένα, πάντως το αποτέλεσμα είναι αυτό, αποφύγατε να μου απαντήσετε για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και για τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φορείς της γενικής κυβέρνησης και ακριβώς συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρό, χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος και καταλαβαίνετε ότι η μη απάντηση αυτή σε ένα τόσο σοβαρό ερώτημα και μάλιστα απευθυνόμενο από τόσους βουλευτές ενώπιον σας δημιούργησε μία σύγχυση, καθώς δεν μπορεί να βγάλει κανείς απόλυτο συμπέρασμα με τα στοιχεία της απογραφής. Υπάρχει στη συνέχεια σε σχέση με τον προγραμματισμό των προσλήψεων μια συνεχής εξαγγελία από διάφορους υπουργούς κυβερνήσεως και κάποια στιγμή θεωρούμε ότι πρέπει να ακουστεί επίσημα από την κυβέρνηση και φαντάζομαι από εσάς που είστε αρμόδιο υπουργό και ακριβώς τι έχει γίνει και ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, ποια είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του δημοσίου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ποια είναι αυτή η ιεράρχηση, πώς προβλέπεται να γίνει, έτσι ώστε να υπάρχει μια σαφής εικόνα πράγματι ότι καλύπτονται οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στα διάφορα υπουργεία ή στους διάφορους φορείς, αλλά συγχρόνως να ξέρουμε και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτοί οι διαγωνισμοί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αγωνία και από τους άνεργους πτυχιούχους και από τον κόσμο να έχει μια σαφή εικόνα όλης αυτής της κατάστασης. Κύριε Υπουργό, έχει το λόγο. Για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γεωργαντά, επανέρχεστε άλλη μια φορά στον κανόνα προσλήψεων και στα προσλήψεων αποχωρήσεων και στα δεδομένα της απογραφής. Όμως εδώ κρούεται ανοιχτές θύρες. Το σύνολο των στοιχείων τα οποία ζητάτε είναι ήδη δημοσιευμένα στη γνωστή σε όλους βάση απογραφή. Η βάση λειτουργεί από το 2012, τα στοιχεία συλλέγονται πάγια με την ίδια μεθοδολογία. Εκεί λοιπόν ο καθένας μπορεί να βρει το σύνολο των στοιχείων με τα οποία μπορεί να δει ο καθένας, μπορεί να δουν στη χώρα μας, μπορεί να δουν διεθνώς, διεξάγεται η διαπραγμάτευση της χώρας με βάση αυτά τα στοιχεία για το κομμάτι της δημόσιας διοίκησης. Και δεν γίνεται τώρα αυτό, γίνεται με τα ίδια στοιχεία, με τον ίδιο τρόπο από το 2012. Μέχρι τότε βέβαια, μέχρι το 2012, οφείλω να το πω αυτό, οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν κατέγραφαν καν τους υπηρετούντες στο δημόσιο. Η διαδικασία ήταν πλήρως αδιαφανής, όπως καταλαβαίνει ο καθένας μας. Και όχι τυχαία. Επίσης, θυμίζω τη μεθόδευση του να μην καταγράφονται αυτά τα οποία μας εγκαλείται σήμερα, να μην καταγράφονται ούτε οι συνεργάτες των υπουργικών γραφείων στην απογραφή, πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα, συμβαίνει επί των δικών μας ημερών. Είμαστε λοιπόν σαφώς ενάντια στο να μην υπάρχουν στοιχεία, να μην δημοσιοποιούνται, διότι αφορά τον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι προέρχεται από την τσέπη του κάθε Έλληνα πολίτη. Εμείς τους καταγράφουμε όλους και όλα υπάρχουν στο σύστημα απογραφή. Σας κοινοποίησα τα στοιχεία αυτά πριν 2 μήνες στην αντίστοιχη ερώτηση. Σήμερα λοιπόν επανέρχεστε με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και της ΔΕΚΟ. Η απογραφή, όπως ξέρετε, κύριε Γεωργαντά, είναι πραγματικά ένα μεγάλο έργο.
Και βεβαίως υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες, κυρίως για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και της ΔΕΚΟ. Το γνωρίζετε καλά, διότι εγκυκλίου σε σχέση με αυτό είχατε εκδώσει κι εσείς παλιότερα. Εμείς υλοποιούμε την σταδιακή ενσωμάτωση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ΔΕΚΟ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση απογραφής. Από το 2015 και μετά δημοσιεύονται πια αυτά τα στοιχεία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι επίσης πριν αυτές τις μέρες κλείσαμε και ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με βάση τα στοιχεία για τα οποία, και τα οποία μας ρωτάτε. Και είναι δημοσιευμένα στη διάθεση όλων. Επίσης, με βάση αυτά τα στοιχεία διαμορφώνεται απαρέκκλητα από το 2012 ο λόγος προσλήψεων αποχωρήσεων. Βέβαια, η προηγούμενη κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, δεν εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον κανόνα, δεν τον χρησιμοποίησε, διότι υπήρχε η δυνατότητα να γίνονται περιορισμένες, βεβαίως, προσλήψεις, αλλά ούτε αυτές έγιναν και βεβαίως όχι τυχαία. Αυτά γίνονται διότι είναι συνειδητές επιλογές, επιλογές προοδευτικά να εκχωρηθούν υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους στον ιδιωτικό τομέα. Και από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα αυτό τον κανόνα για να στελεχώσουμε, με όσα περιθώρια μας δίνει, να στελεχώσουμε τομείς, ευαίσθητους τομείς με προτεραιότητες, όπως είναι η υγεία, παραδείγματος χάρη. Επίσης, ξεκολλήσαμε διαδικασίες που χρόνιζαν, προβαίνοντας στον διαγωνισμό ανθρώπων οι οποίοι προπολού είχαν περάσει επιτυχώς τις διαδικασίες του ΕΣΕΠ. Βάσει των επισήμων στοιχείων λοιπόν της απογραφής, με βάση τα παρακάτω ερωτήματα τώρα στην ερώτησή σας, θα καταθέτω πίνακα για τις προσλήψεις αποχωρήσεις από το Φεβράριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2017 ανά έτος. Θα το καταθέσω στα πρακτικά. Σε σχέση με τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2017, με βάση τον κανόνα 1 προς 4 πια, ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2017 ανέρχεται σε 2.453. Στον αριθμό αυτό προστίθεται 4.644 προσλήψεις, οι οποίοι δεν υλοποιήθηκαν από εσάς τα προηγούμενα χρόνια και που είχατε τα περιθώρια. Άρα μπορούμε το έτος 2017 να προχωρήσουμε σε 7.097 προσλήψεις. Όσο αφορά το ερώτημα 3, οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού μονίμου ή αορίστου χρόνου εκδίδονται από το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με τον φορέα ο οποίος διενεργεί την πρόσληψη. Προς ενημέρωση καταθέτω και το αντίστοιχο έγγραφο του ΑΣΕΠ που παρουσιάζονται αναλυτικά και οι προκηρύξεις που έγιναν για τα χρόνια 2015, 2016 και 2017. Έχετε και τευτερολογία. Ολοκληρώνω αυτό και δεν θα αργήσω, αλλά ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, στην ίδια πρόταση, δεν θα προλαβαίνω και μετά δηλαδή. Ένα λεπτό μόνο. Όπως προκύπτει, στα χρόνια αυτά μέχρι σήμερα εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ 29 προκηρύξεις για 8.601 θέσεις προσωπικού. Ερώτημα τέταρτο για τους διαγωνισμούς εκτός ΑΣΕΠ. Δεν διεξάγονται διαγωνισμοί εκτός ΑΣΕΠ. Τώρα, εάν αναφέρεστε σε διαδικασίες πρόσληψης που εκ του νόμου δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, δηλαδή αυτές οι ειδικές εξειδικευμένο προσωπικό για ιδιαίτερες υπηρεσίες. Αυτό γίνεται κατόπιν ειδικής διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία εμπίπτει σε άλλο νομικό πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, το ιατρικό προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ, προσλήψεις παραγωγικών σχολών του Δημοσίου, όπως Εθνική Σχολή Δικαστών, Διπλωματική Ακαδημία και Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, καταθέτω στα πρακτικά εγκρίσεις που έχουν δοθεί για τα 2015 και 2016. Στα 3 και 4, τοποθέτηση επιτυχόντων. Οφείλετε να γνωρίζετε, κύριε Γιουργαντά, ότι το Υπουργείο εμπλέκεται στην έναρξη της διαδικασίας, καθώς απαιτείται η έγκριση από την Επιτροπή της ΠΙΣ 33. Επίσης, εκδίδει απόφαση κατανομής πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων κατανομής, σε 3 μήνες οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προβούν σε πράξεις διορισμού. Συνεπώς, η τοποθέτηση επιτυχόντων για τους οποίους μας ρωτάτε, στους φορείς επιλογής διενεργείται από τον οικείο φορέα. Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται και στη συνέχεια πληρώνονται δεν αντιστοιχεί πάντα στον αριθμό εγκρίσεων που έχουν δοθεί. Δηλαδή, μπορεί να προκηρυχθούν λιγότερες θέσεις,
να μην προκηρυχθεί ή να μην, εν πάση περιπτώσει, προκηρυχθεί το σύνολο των εγκεκριμένων από το δικό μας Υπουργείο θέσεων. Αυτό το κρίνει το κάθε Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, οι προσλήψεις όλες αυτές αποτυπώνονται και στην απογραφή. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία για τα υπόλοιπα. Κύριε Γεωργαντά. Το ερώτημά μου, και νομίζω αποδεικνύεται τελικά σήμερα, έγινε ακριβώς γιατί υπάρχει μία τακτική από το Υπουργείο, συνεχόμενη, να μην δίδει τα σωστά στοιχεία. Στην ερώτηση μου, η οποία ήταν ξεκάθαρη στη γραπτή και ζητούσα τα πλήρη στοιχεία για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μου απαντάτε τον Μάρτιο του 2017 ότι οι προσλήψεις οι οποίες γίνανε, εξαιρουμένων αυτών που είναι από δικαστικές αποφάσεις, 6.284. Αυτή είναι η απάντησή σας. Δεν μου ξεκαθαρίζετε αν υπάρχουν μέσα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ΔΕΚΟ. Εννοείται ότι από τη στιγμή που είναι στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ είχα συγκεκριμένο ερώτημα γι' αυτό. Έρχεται τώρα το μεσοπρόθεσμο, το οποίο συμφώνησε και υπέγραψε η κυβέρνηση το Μάιο, πριν από ένα μήνα, στο οποίο βλέπουμε άλλα νούμερα για το 2016. Δηλαδή, βλέπω εκεί πέρα προσλήψεις 9.959. Έχω μια διαφορά 3.500 ανθρώπων, σύμφωνα με αυτό που μου δώσατε το Μάρτιο και με αυτό που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε από εσάς ως προηγούμενο έτος, πριν από ένα μήνα. Δεν μιλάω για τον προγραμματισμό 17-21, μιλάω για τα δεδομένα του 2016. Εγώ, για πέστε μου τώρα, τι να δεχτώ, το 6.280 το δικό σας τη γραπτή ερώτησή σας ή το 9.959 που είναι επίσης δικό σας της κυβερνήσεως ως συμφωνία με το μεσοπρόθεσμο. Επίσης, ναι, αν μπει κάποιος στην απογραφή, τουλάχιστον στα Υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πράγματι μπορεί να καταλήξει στο τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά εδώ είναι οι 1.761 φορείς του Μητρώου της Γενικής Κυβέρνησης, επί του οποίου για όλους αυτούς, οι οποίοι είναι μέσα στον περιορισμό, είναι μέσα στο νούμερο των προσλήψεων, δεν έχω καμία ενημέρωση, καμία συγκεκριμένη απάντηση για περί αποχωρήσεων και περί προσλήψεων. Το μόνο που μπόρεσα τελικά από αυτό το μεσοπρόθεσμα να δω είναι ότι στις 10 μιλάμε για 85 προσλήψεις και είναι ότι στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αν μπορώ να καταλάβω την πρώτη τελευταία στήλη, μιλάμε για 148. Λοιπόν, θέλετε να μου πείτε αν τελικά αυτό, γιατί εγώ καταλαβαίνω, αφορά μόνο τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως λέμε, εννοώντας τα Υπουργεία μόνο και τα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε όλα τα άλλα, τα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στους φορείς του 1.761, στις δημόσιες επιχειρήσεις, δεν έγινε καμία πρόσληψη. Έτσι μου λέτε τον Μάρτιο. Αλλά έρχονται τελικώς τον Μάιο και παραδέξτε σύν 3.500. Κύριε Υπουργέ, τα ερωτήματά μου είναι συγκεκριμένα. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα Υπουργεία οι διαγωνισμοί κατά βάση γίνονται και δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Η επιφύλαξή μας, το θολό σημείο, εκεί που θέλουμε απαντήσεις συγκεκριμένες, είναι με τους υπόλοιπους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι αυτοί πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Θέλω να ξέρει με συγκεκριμένη απάντησή σας, αυτή ήταν η ερώτησή μου, ο Έλληνας φορολογούμενος στους 1.761 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πόσες αποχωρήσεις και πόσες προσλήψεις είχαμε και με ποιον τρόπο γίνανε οι προσλήψεις, γιατί μιλάω για προσλήψεις μονίμου προσωπικού αλλά και αορίστου χρόνου. Και αυτές συμπεριλαμβάνονται μέσα στο ερώτημά μου, είναι συγκεκριμένες και ορίστου χρόνου. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να κάτσουμε και να αναζητούμε, είναι υποχρέωση του Υπουργείου να δώσει με ένα ξεκάθαρο τρόπο αυτήν την εικόνα. Δέχομαι αυτό που είπατε, ότι πράγματι εμείς δεν κάναμε τις προλήψεις οι οποίες δικαιούμασταν την περίοδο την προηγούμενη, αλλά εμείς δείξαμε προφανώς ένα μεγαλύτερο σεβασμό για τις δημοσιονομικές δυσκολίες εκείνης περίοδου. Δικιά σας επιλογή να τις κάνετε τώρα, αλλά κάνετε και κάτι άλλο τώρα με τον προγραμματισμό που βλέπω. Ουσιαστικά με τις προσλήψεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους υπουργούς, 10.000 εδώ, 15.000 εδώ, 3.000 εκεί, σε σωστούς φορείς βέβαια να το συνομολογήσω αυτό, είτε είναι υγεία είτε είναι παιδεία, έχουμε φτάσει μέχρι και την εξάντληση του περιφερειού μέχρι το 2021. Δηλαδή, έχετε σκοπό έξω από το δημοσιονομικό περιορισμό της επόμενης κυβέρνησης με τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί να έχετε και ουσιαστικά έναν αποκλεισμό από δυνατότητα και η επόμενη κυβέρνηση να κάνει μια ιεράρχηση προτεραιότητων? Γιατί με αυτές τις ανακοινώσεις οι οποίες έχουν γίνει από τα αρμόδια Υπουργεία, εντός του 2017 θα κλείσει όλη η δυνατότητα προσλήψεων μέχρι και το 2021. Θέλω μια απάντηση σε αυτόν τον προγραμματισμό. Θα γίνεται αναέτος με βάση τα νούμερα που προβλέπονται ή αυτά που ανακοινώνονται ή και οι προκηρύξεις οι οποίες θα γίνουν? Δεν λέω οι προσλήψεις, οι προκηρύξεις οι οποίες θα γίνουν θα δεσμεύουν και τα επόμενα έτη. Θέλω να το ξέρω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Απορία, κλείσε τη συζήτηση. Κοιτάξτε, κύριε Γεωργαντά,
Όπως ξέρετε, από την ώρα που προκυρήσετε, προγραμματίζετε, προκυρήσετε, ολοκληρώνετε μια διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, μέχρι την ώρα που το κάθε Υπουργείο θα κάνει τελικά την πρόσληψη σε όσους από αυτούς την κάνει, η χρόνη είναι μεγάλη. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, γίνεται και μια προσπάθεια, δεν είναι αποδεκτό, δεν εξυπηρετεί δηλαδή ούτε το σωστό προγραμματισμό σε κάθε χρονική στιγμή όπως θα θέλαμε κι εμείς, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι διαδικασίες αυτές επίσης έρχονται από παλιά και βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να τις αλλάξουμε και να τις αλλάξουμε στο βαθμό που περνάει ως αρμοδιότητα από εμάς, διότι περνάει και από ανεξάρτητες αρχές. Και είμαστε και σε μια συζήτηση για να επισπευστούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Αυτό είναι μια αντικειμενική δυσκολία η οποία δυσκολεύει και τους ενδιαφερομένους, αλλά βεβαίως δυσκολεύει και τον σωστό προγραμματισμό με σωστούς χρόνους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο καταγράφεται πολλές φορές, γι' αυτό σε όλα αυτά τα στοιχεία που σας δίνω, σας μιλάω για μέσους όρους, όλα αυτά τα στοιχεία κάνουμε αναφορά στον ίδιο μήνα προηγουμένων ετών, σε ποιο μήνα αναφερόμαστε για να μπορούμε να έχουμε, γι' αυτό σας μίλησα για το Μάρτιο του 2016-2017 κτλ. Και κάπως με αυτή τη λογική είναι και οι πίνακες οι οποίοι σας κατέθεσα και θα τους δείτε στη συνέχεια. Δεν υπάρχει καμία διάθεση εκ μέρους μας και δεν το έχουμε κάνει καμία στιγμή να γίνουν προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Όπως σας είπα, παρά μόνο εκεί που προβλέπονται. Έχουμε κατηγορηθεί ότι κάνουμε πελατειακά κράτη, αυτά τα έχουν υποθεί πολλές φορές, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν συμβαίνει. Τώρα, αν μιλάτε μόνο για τους συνεργάτες υπουργών, προφανώς είναι μια διαφορετική διαδικασία. Ή βουλευτών. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, το λέω άλλη μια φορά, εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλο όσο αφορά το δημόσιο τομέα και τον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Έτσι κι αλλιώς. Ό,τι υπάρχει πέραν αυτού είναι διαδικασίες ΕΣΠΑ. Διαδικασίες με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία είναι έργου, τα οποία έχουν αρχή, μέση, τέλος. Και γι' αυτό δεν συζητάμε περί αυτών. Σήμερα μπορεί να έχω 10 προγράμματα ΕΣΠΑ, αύριο μπορεί να έχω ένα, να τελειώσουν 10 προγράμματα, να αρχίσουν 2 κλπ. Δεν υπάρχει σταθερό σε αυτό. Τώρα, άφησα για το τέλος το ζήτημα, το τελευταίο σας είπα ερώτημα, το οποίο αφορά τους συμβασιούχους. Και είναι μια συζήτηση που έγινε σήμερα εδώ μέσα και διεξοδικά σε αυτή την αίθουσα με πολλαπλές ερωτήσεις. Πραγματικά. Με την πρόσφατη ανακοίνωση σας κύριε Γιουργαντά, αλλά και με την αναφορά που κάνετε στην επίκαιρη ερώτηση, φέρνετε για συζήτηση ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είστε η αιτία που έχει δημιουργηθεί. Διότι προσωπικό για πάρα πολλά χρόνια, αυτό δεν είναι εφεύρημα σημερινό, γι' αυτό και είναι χιλιάδες οι συμβασιούχοι στο δημόσιο τομέα, διότι αντί να προσλαμβάνονται άνθρωποι με σταθερές σχέσεις εργασίας, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σε δουλειά με πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ήταν συμβασιούχοι, και έτσι έχουμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι σέρνονται 10 και 15 χρόνια να εργάζονται με όλη αυτή την ανασφάλεια η οποία προκαλείται από τις συνεχόμενες συμβάσεις και τα οποία ξέρει και όλος ο ελληνικός λαός και το γιατί συνέβη. Και πρόσφατα, δυστυχώς και με μια διαρροή που έχει γίνει από μια απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, πολλοί από το χώρο σας δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την πιθανότητα να μην πληρωθούν άνθρωποι που είχαν εργαστεί και είχαν εργαστεί σε καθαριότητα, επαναλαμβάνω, έχει σημασία. Αυτό ήταν δημόσιο, κύριε Γιουργαντά, δεν ήταν. Και δεν το απέδωσα σε εσάς προσωπικά, σε κάθε περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, κατηγορούμαστε ότι προσπαθούμε να επιλύσουμε ζητήματα δικών μας παιδιών. Δεν είναι δικά μας παιδιά, κύριε Γιουργαντά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από παλιά. Δεν σας άκουσα. Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Γιουργαντά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα, λοιπόν, περί αυτού θα μιλήσω φυσικά. Να πω μόνο για τους αριθμούς, μιας και ρωτάτε, ότι οι συμβασιούχοι ήταν το Μάρτιο του 2016, 51.053, Μάρτιο του 2017, 50.637. Αυτά είναι τα νούμερα, κρατικά χρήματα. Δεν μιλάω για τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή συγχρηματοδοτούμενα με άλλους τρόπους. Και όλα αυτά βρίσκονται επίσης στο απογραφή. Τώρα, προφανώς, δεν είναι αποδεκτό από εμάς αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί με όλη αυτή την εργασιακή ομοιρία όλων αυτών των ανθρώπων. Θα έπρεπε να μην είναι και από εσάς. Βεβαίως, είδαμε, μπορώ να πω,
ιδιαίτερα τοποθέτηση η οποία έγινε νομίζω από τον κύριο Βορύδη, που είπε ναι, οι άνθρωποι που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να δούμε την περίπτωσή τους, το θεώρησα ως ένα θετικό βήμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσκρούει οποιαδήποτε μετατροπή, γι' αυτό και δεν το έχουμε κάνει. Γι' αυτό και δεν το έχουμε κάνει. Θα συζητήσουμε το παρακάτω. Είναι αποδεκτή η άποψή σας. Αποδεκτή εννοώ, δέχομαι να συζητήσουμε για τα παρακάτω, για το πώς θα γίνει ακριβώς. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται 10 και 15 χρόνια δεν είναι στην ίδια θέση με ένα συμβασιούχο ο οποίος θα έρθει να διεκδικήσει για πρώτη φορά. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όχι μόνο κοινωνικά, όχι μόνο πολιτικά, αλλά για λόγους, για κανόνες δικαίου. Εδώ λοιπόν, αυτή είναι η δική μας θέση και αυτή είναι η δική μας πρόταση και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να επιλύσουμε το μεγάλο αυτό ζήτημα, διότι ακριβώς ξέρουμε όμως και θέλουμε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κλείνω σε δευτερόλεπτα πια, ότι το ότι δεν το έχουμε κάνει ακόμα είναι η προσπάθειά μας να βρούμε μια στέρεη λύση, διότι την επόμενη μέρα, διότι πολιτικά έχουμε τοποθετηθεί ακριβώς ποια είναι η θέση μας. Εάν ακολουθήσουμε του τύπου μετατροπή ή του τύπου ή κάποιο προσκρούει σε νομικό πλαίσιο ή στο Σύνταγμα πόσο μάλλον, προφανώς την άλλη μέρα το πρωί αντίρροπες δυνάμεις αυτής της άποψης θα προσφύγουν σε ένα ελεκτικό συνέδριο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, διότι οι νόμοι είναι εδώ για να αλλάζουν. Γι' αυτό είναι οι νόμοι. Και το Σύνταγμα της χώρας βεβαίως δεν είναι η πρόθεσή μας να το καταστρατηγήσουμε, αλλιώς θα είχαμε κάνει μετατροπή. Τόσο απλά. Επομένως, είμαστε εδώ και προσπαθούμε για να επιλύσουμε το θέμα με έναν τρόπο ο οποίος να είναι στέρεος, μόνιμος και να μην ξαναφέρει τους ίδιους ανθρώπους στην ίδια δύσκολη θέση. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.